Τώρα πάμε στο Μάριο Κωνσταντίνη να δούμε ένα άλλο θέμα διαφορετικό. Έλα Μάριο. Άμα είσαι νέος άνθρωπος, προσπαθείς να βρεις έναν τρόπο να εκτονωθείς. Ναι, σε έχουμε δει και εσένα. Σε έχουμε δει και εσένα πώς εκτονώνεσαι. Το πάντελ το γνωρίζετε? Σαν άθλημα, τι είναι περίπου, γνωρίζετε το πάντελ? Κάτι ακούσαμε, τέλος πάντων, στην προετοιμαζόμενη για το θέμα. Για να είμαι ειλικρινής, μέχρι χθες δεν είχα ιδέα περί τίνος πρόκειτος. Το πάντελ παίζεται 50 χρόνια στο Μεξικό, από όπου έχει ξεκινήσει. Είναι πάρα πολύ δημοφιλές. Πιο δυνατά λίγο από το μικρόφωνο. Στην Ισπανία. Μάλιστα η Σοφία Ιράπτη, που είναι και αθλήτρια και εργαζόμενη εδώ στο Greek Academy Πάντελ, μας έλεγε ότι στην Ισπανία είναι πιο δημοφιλές και από το ίδιο το τένις. Πλέον ναι, έχει ανέβει πάρα πολύ το άθλημα και όχι μόνο στην Ισπανία, σιγά σιγά σε όλη την Ευρώπη. Ποιο είναι ρε παιδιά το άθλημα, πείτε μας καταρχήν και μετά καταλάβουμε. Το άθλημα είναι τένις με τείχους, έτσι, είναι κάτι μεταξύ τένις και σκουός. Η ρακέτα θυμίζει πάρα πολύ τη ρακέτα που παίζουμε στην παραλία όλο το καλοκαίρι, απλά είναι λίγο πιο ελαφριά, Σοφία. Ναι, είναι πιο ελαφριά, ο χώρος μας είναι λίγο πιο μικρός από το γήπεδο του τένις. Ναι. Και το άθλημα παίζεται πάντα διπλό. Αποτελείται δηλαδή από τέσσερα άτομα. Γύρω-γύρω. Είναι κάτι ανάμεσα σε τένις και σκουός, ας πούμε. Κάτι ενδιάμεσο, ναι. Είναι πολύ γρήγορο, διασκεδαστικό, ομαδικό. Μου έχουν πει κάτι φίλοι μου που παίζουν εκεί ότι είναι και πολύ, πολύ πιο έντονη γυμναστική αυτό. Δεν ξέρω γιατί. Ναι, γιατί είναι πολύ πιο γρήγορο. Έχει πιο εντάσεις. Και πολύ πιο εύκολο από το τένις. Όποιος μπει μέσα πολύ γρήγορα μπορεί να παίξει, να το διασκεδάσει. Εντάξει ρε παιδί, μαλακά, κάτσε γύρω τώρα. Στο τένις χάνεις όταν βγει τον μπαλάκι έξω από τη γραμμή. Εδώ πότε χάνεις? Εδώ οι γραμμές μας υπάρχουν μόνο για το σερβίς. Από εκεί και πέρα ο αθλητής παίζει σε όλο το γήπεδο. Αν χτυπήσει δύο φορές κάτω, ή αν χάνεις. Πάει κατευθείαν τζάμι ή σύρμα. Άμα πάει στο δίχτυ, ας πούμε. Ναι, αν πάει κατευθείαν τζάμι ή σύρμα. Ναι. Επίσης, μία μεγάλη αλλαγή είναι πως εάν το μπαλάκι βγει έξω από το γήπεδο με κάποιο σμάς, ο αθλητής από την απέναντι μεριά μπορεί να βγει έξω και να το βάλει πάλι μέσα στο γήπεδο. Θα βέβαια το αυτό από σε, πάνω δηλαδή πάλι. Σε ένα άλλο επίπεδο, έτσι, πρωταθλητικό. Εντάξει, ναι, πού να προλάβει τώρα να βγει? Τι να βγει πάνω από το σύρμα και να πάει από την πόρτα και γύρω να το προλάβει, άμα στρελάνει. Βγαίνει από την πόρτα και μπορεί να το περάσει είτε από την πόρτα. Η πόρτα είναι κλειδωμένη, είτε ανοιχτή. Ξέρω εγώ, ανοιχτέ. Ενδιαφέρον είναι. Εντάξει, ωραίο φαίνεται. Εμείς σας περιμένουμε εδώ στις εγκαταστάσεις. Ναι, τώρα βέβαια είναι, Σοφία, είναι πιο δίκαιο να σε βλέπαμε σένα να παίζεις. Η αλήθεια είναι ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε. Για δείξε μας τη ρακέτα. Αφού είσαι για να γυρίσει αυτό, να δούμε τη ρακέτα. Είναι, τι ρακέτα είναι αυτή? Ούτε του τένις είναι, ούτε ρακέτα της θάλασσας. Είναι σαν τη ρακέτα της θάλασσας. Είναι από κάρμπον. Ξύλινη είναι. Είναι από κάρμπον. Από? Κάρμπον, κάρμπον. Κάρμπον. Είναι και πιο έχει μικρή. Τρύπες στο έχει τρύπες για να μπορεί να περνάει ο αέρας και να μην έχουμε αντίσταση. Ναι. Είναι πολύ ελαφριά. Σαν πλαστική, ας πούμε. Επειδή είναι... σε διάκοψε εδώ πέρα ο Δημήτρης και δεν άκουσα την απάντηση, αφού είπαμε ότι είναι πιο δίκαιο να σε βλέπουμε να παίζεις εσύ, γιατί δεν σε βλέπουμε? Ωραία, γιατί αυτή τη στιγμή μέσα στο γήπεδο έχουμε τους πρωταθλητές του πάντελ, καθώς επίσης και τον κύριο Γιωμουχίδη, ο οποίος είναι πρωταθλητής του τένις στην Ελλάδα. Ναι. Α, και παίζει και αυτό. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί τενίστες πλέον απολαμβάνουν αυτό το άθλημα. Θέλετε να φωνάξουμε τον κύριο Γιαμουχίδη προκειμένου να μας πει τις διαφορές με το τένις? Για αυτό τον εδώ, διότι έχουμε και τενίστες στην παρέα εδώ, δηλαδή ανθρώπους που γνωρίζουν από τένις. Θα πάει η Καλλιρόη να παίξει στη θέση του Πάρη και ο κύριος Γιαμουχίδης, ο οποίος είναι πρωταθλητής Ελλάδος το 2014, το 2015, αλλά και το 2010, δηλαδή τρεις φορές πρωταθλητής Ελλάδος στο τένις, θα μας πει έτσι την εμπειρία του και ποιες είναι οι. Εσένα διαφορές. Δημήτρη, μου αρέσει το διπλό. Λοιπόν, Πάρη, ήδη σε έχω προλογίσει. Έχουμε πει ότι έχει υπάρξει τρεις φορές πρωταθλητής Ελλάδος. Το πάντελ είναι ένα παιχνίδι διασκεδαστικό. Εσύ γιατί παίζεις πάντελ? Μετά από τόσες ώρες μέσα στο γήπεδο, βρήκα βασικά το άθλημα το οποίο έτσι με ξεκουράζει και με ευχαριστεί. Προφανώς μπορεί να συνδυαστεί λίγο με το τένις, δηλαδή. Ναι, αλλά δεν του χαλάει τη σειρά, ρε παιδί. Μάμα, προπονείσαι, ας πούμε, να είσαι μέσα στο πλαίσιο. Λόγω της τεχνικής και των βολέ κτλ. Αυτομάτως, μόνο και μόνο επειδή είναι διπλό, γίνεται πιο διασκεδαστικό, πιο φιλικό. Έχει περισσότερα κόλπα. Έχει κολπάκια, έχει σπόντες, τζάμια. Τώρα τα τζάμια λένε τους τοίχους γύρω-γύρω τώρα, έτσι. Δεν ακούω.
Μισό λεπτάκι, προσπαθούμε να βάλουμε στο Μπάρι την επιστροφή για να σας ακούει και ο ίδιος. Ρώτησε εκ μέρους μας τον Μπάρι. Αυτό τώρα με το διπλό στο τένις, τι διαφορά έχει? Απλώς έχει τις πόντες, τις καραμπόλες εκεί με τους τείχους, ε. Ναι. Πάρει το, με το διπλό στο τένις, ποια είναι η διαφορά? Ο τείχος, ότι συμμετέχει και ο τείχος από παντού. Η βασική διαφορά είναι ότι οι δύο παίκτες πρέπει να κινούνται μαζί, δηλαδή και μπροστά και πίσω πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Στο τένις, συνήθως ο ένας ξεκινάει πίσω και ο άλλος μπροστά. Η βασική διαφορά είναι αυτή. Από εκεί και πέρα, το όμορφο του παιχνιδιού είναι ότι ο πόντος δεν τελειώνει πολύ γρήγορα. Δηλαδή, άμα βρεθούν τέσσερις παίκτες ίδιου επίπεδου. Ακόμα και με ένα δυνατό καρφί, άμα βρει πόντα, τζάμι κτλ., μπορεί πάλι να επιστρέψει πίσω. Γυρίσει πίσω. Ναι, αυτό το κάνει πιο διαδραστικό, πιο διασκεδαστικό. Άρα διαρκεί και περισσότερο το πάντα. Διαρκεί περισσότερο, ναι, διαρκεί περισσότερο. Mm-hmm. Και οι πόντε διαρκούν περισσότερο. Υπάρχουν τέτοια πράγματα, δηλαδή εκτός από εκεί που στο Ολυμπιακό στάδιο σε τώρα. Όχι, τώρα είμαστε στη Βούλα, υπάρχουν αντικαταστάσεις. Πού υπάρχει αυτό το πράγμα, πού μπορεί να το βρει κανείς δηλαδή? Πρέπει να πούμε αρχικά ότι το πάντελ παίζεται στην Ελλάδα τα τελευταία 4-5 χρόνια. Άλλες εγκαταστάσεις που αλλού μπορεί πάρει, να παίξει ο κόσμος, ο οποίος θέλει να γνωρίσει. Όχι, ας πούμε για αυτές τις εγκαταστάσεις, εκεί είναι προφανώς ιδιωτικές. Πόσο πας και το νοικιάζεις στο γήπεδο, πόσο κάνει αυτό? Να μας εξηγήσεις πώς μπορεί κανείς να έρθει εδώ να παίξει. Θα έρθω εγώ και θα τον νοικιάσω το γήπεδο με την ώρα? Μπορώ να συμμετέχω σε κάποια τουρνουά? Νομίζω ότι η ενοικία στο γήπεδο γίνεται με την ώρα. Υπάρχουν και κάποια κλαμπ που μπορεί να γίνεις μέλος να παίζεις. Αλλά συνήθως, επειδή είναι καινούριο ακόμα το άθλημα, νομίζω απλά έρχεσαι, βλέπεις διαθεσιμότητα γήπεδου και ανάλογα μπορεί να νοικιάσεις να παίξεις κάποια ώρα. Πόσα γήπεδα έχουν εκεί εγκαταστάσεις? Εδώ έχουν 5 γήπεδα. Πόσα άλλα γήπεδα έχουμε στον Άλυμο? 3 ακόμη, και εκεί σήμερα διαδραματίζεται ένα τουρνουά, η τελική. Ο κύριος Γιουμιχίδης παίρνει μέρος και είναι στο τελικό των μάστερ των παιχτών. Οπότε όσοι θέλουν να δουν από κοντά το πάντελ και να το γνωρίσουν, σήμερα στις 7 στον Άλυμο, πού είναι η διεύθυνση? Είναι Οδυσσέα Ελίτη 18, είναι επί της Λεωφόρου Αλύμου, πολύ κοντά. Πάντως εμένα ξέρεις τι μ' αρέσει? Μου αρέσει που μπορεί να κάνει σερβίς έχοντας γυρίσει την πλάτη σου στους αντιπάλους. Χτυπάς αυτό το... είναι. Κοπανάς στον τοίχο. Αρκεί να μην πέσει δεύτερη φορά η μπάλα κάτω. Σωστό. Να ρωτήσω κάτι, το έδαφος κάτω μόνο από τι, τι είναι? Το έδαφος από τι είναι φτιαγμένο? Χλωτάπητας πρέπει να είναι, με άμμο για να μπορούμε να γλιστράμε. Ναι, εντάξει. Εγώ ρακέτες παίζω. Λοιπόν, ωραία, να έρθουμε να μάθουμε και πάντελ, να δούμε τι άλλο πια θα μάθουμε μέσα από αυτή την εκπομπή. Εντάξει, όλα θα τα μάθουμε. Μεξικάνικα όλα πράγματα. Όλα θα τα ζήσουμε, θα το φτάσουμε στα άκρα. Νομίζεις. Ελπίζεις, αλλά... Λοιπόν, ευχαριστούμε παιδιά. Ωραίο ήταν, μάθαμε και πάντελ. Λοιπόν, καλημέρα. Χαιρετούμε σας. Χαιρετούμε. Σε σκέφτομαι αντίπαλο. Δεν έχει καμία ελπίδα. Θα κοπανά του τείχου. Θα σε χτυπήσει τον μπαλάκι, θα κολλήσει τον τοίχο μαζί με και τον μπαλάκι. Θα κοιτάζω πίσω την πλάτη. Έχω κτηνώδη δύναμη. Κτηνώδη δύναμη, δεν τα ξέρουμε αυτά. Εγώ τι έχω. Εσύ έχει μια τεχνική. Έχει τεχνική εσύ. Όχι, εσύ έχει κτηνώδη δύναμη. Έχω κτηνώδη δύναμη. Κδώα. Σου κάνουμε και διαφήμιση τώρα. Άντε, γεια. Καλημέρα σας.